Ευτυχώς ούτε το συνεργείο μας έχει επηρεάσει αυτή η βροχόπτωση, μιας και εδώ στο Παντελής Νικολαίδης δεν υπάρχει κάποιο θεωρείο. Η λήψη και η περιγραφή γίνεται από την κερκίδα. Μαρμαράς και Μακαριώτη στη σέντρα για τους γηπεδούχους. Το πρώτο σφύριγμα του δεύτερου χρόνου από τον κύριο Ματζουράνη, ο οποίος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού κοντά στις φάσεις, αν και υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα για κάποια σκληρά μαρκαρίσματα που γίνανε στο παιχνίδι. Η βοηθή, πρώτος ο κύριος Γιαννέλος και δεύτερος ο κύριος Παναγιωτόπουλος, χωρίς την μεγάλη φάση στις πλευρές τους. Μόλις δύο υποδείξεις, μία για κάθε βοηθό. Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι που παρακολουθούμε ανάμεσα στον Ελληνικό Νικαίας και στον Πειραιικό είναι στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής. Σάββατο 17 Οκτωβρίου του 2009 στη Νίκαια, στον Παντελής Νικολαίδης. Στην περιγραφή και τη σκηνοθεσία του αγώνα είναι ο Jim Crass. Ο περατέρ Τζόνι Γκλίμπης, ηχολήτης Δημήτρης Μητσόκολος, μετάδοση του 902, κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 5 το απόγευμα, παιχνίδια του Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος Πειραιά και Αθήνας, αλλά και της Δέλτα Εθνικής Κατηγορίας, παιχνίδια των νέων K21 Β' Εθνικής. Και μην ξεχνάτε βέβαια την εκπομπή του Μιχάλη Χάρου, κάθε Πέμπτη στις 3 ώρα το μεσημέρι, που ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Κοιτάζοντας τον αγωνιστικό χώρο, δεν έχουμε κάποια αλλαγή δει, δεν μας έχουν ενημερώσει από τις δύο ομάδες. Κοιτάζοντας τους 22 ποδοσφαιριστές, πρέπει να είναι ίδιες ενδεκάδες που ξεκινήσανε δύο προπονητές στο πρώτο ημίχρονο. Θα τις υπενθυμίσουμε, αλλά από ό,τι θα δούμε ένα επικίνδυνο φάουλ που έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι και έντονες διαμαρτυρίες προς τον κύριο Ματζουράνη για αυτή του την υπόδειξη από τον Γιαβάση. Σε χολάρι στην εκτέλεση δυνατή πάνω στο τείχος, η μπάλα απομακρύνεται, αλλά δίνει επανάληψη ο κύριος Ματζουράνης. Ο αρχηγός του Ιωνικού αυτή τη φορά διαμαρτύρεται έντονα στον ρέφερι, ο Ερίκος. Επανάληψη πάλι με τον Σεχολάρη, εκτέλεση δυνατή, μπάλα περνάει, αλλά πολύ έξω από την εστία του Θεοδωρόπουλου, ο οποίος δεν ανησυχεί. Out στο 48 λεπτό. Να σας θυμίσουμε τις ενδεκάδες για τον Ιωνικό: Θεοδωρόπουλος, Λένο, Θεοδωρίδης, Μωραήτης, Βαφιάδης, Γαβαλάς, Γιαβάσης, Καλογύρου, Μαρμαράς, Ερίκος, Μακαριώτης. Για τους παίκτες του Πειραιικού: Τσινιώτας, Καραγκούνης, Ντόσης, Καραγιόπουλος, Νίκου, Τόσκας, Τσικαδέρης, Νίγκος, Σεχολάρη, Μετενίδης, Καμπερίδης. Ο Μανώλης Βερίκος έχει ακόμα συνδέθεσή του με το νούμερο 12 τον Λάκο, νούμερο 13 Γαλακτέρος, νούμερο 14 Γκουδούκης, νούμερο 15 Πυρένης, νούμερο 16 Μπανάκος, νούμερο 17 Ελευθερίου. Ενώ για τον Κωνσταντίνο Μιστακίδη, νούμερο 12 Μπαρέκας, νούμερο 13 Τζιανάκα, νούμερο 14 Μάρκογλου, νούμερο 15 Αλεξίου, νούμερο 16 Πουτσίκης, νούμερο 17 Παναγιωτήδης, νούμερο 18 Σκουότη. Είχαμε ένα σουτ από αρκετή δύσκολη θέση που επιχείρησε ο Ερίκος, μπάλα πέρασε λίγο έξω από την εστία του Τζινιώτα, του goalkeeper του Περικού. Μαρκάρισμα και υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τα φάουλ που κερδίζει ο Γιαβάσης. Υπάρχει και μια παρεξήγηση εκεί του Ερίκου, του αρχηγού του Ιωνικού, με τον Καμπερίδη. Η εκτέλεση του φάουλ από τον Ερίκο στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Μακαριώτη, όμως ήταν πολύ ψηλά η μπάλα, δεν μπόρεσε ο επιθετικός του Ιωνικού Νικαίας να πιάσει όπως θα την ήθελε. Και έτσι ο Τσινιώτας τώρα στην εκτέλεση του Ελευθέρου, η μπάλα πέρασε, τρέχει ο Μετενίδης πιο γρήγορο, ο Λένο όμως κέρδισε στη συνέχεια η μπάλα στον πρωταγωνιστή του σημερινού μας παιχνιδιού, Τσικαδέρη, με τα δύο τέρματα που πέτυχε υπέρ του Πειραιικού. Έπεσε στο έδαφος ο σκόρερ, όμως ο κύριος Ματζουράνης πολύ κοντά
Αύξηση που γίνεται συνεχιστή. Κεφαλιά προς τα πίσω, παρακινδυνευμένη που κάνει ο Θεοδωρίδης. Προσπαθεί ο Σεχολάρη να το εκμεταλλευτεί. Βγήκε γρήγορα ο Θεοδωρόπουλος. Σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά. Πλόκαρη την μπάλα στο έδαφος. Ο ποδοσφαιριστής του Πιερικού, σφαδάζοντας από τους πόνους. Ο κύριος Ματζουράνης από πάνω του ζητάει την βοήθεια του γιατρού. Σηκώθηκε ο Σεχολάρη. Δείχνει να είναι καλά. Ο Σεχολάρη, ο οποίος αποχωρεί, ενώ ζητάει επανάληψη ο κύριος Ματζουράνης, γιατί δίνει ελεύθερο. Είχε σφυρίξει. Έτσι η μπάλα δίνεται από τους ποδοσφαιριστές του Ιωνικού ως fair play στους φιλοξενούμενους. Ο Ντόσης είναι τέλος του πλαγίου. Ψάχνοντας τον συμπέκτη, την μπάλα κόπηκε. Ο Ντόσης σαν να απομακρύνει. Λένε κεφαλιά. Ερίκος ψύχρεμα για τον Μωραέτη. Ο Μωραέτης θα διώξει. Γαβαλάς. Λάθος πάσα προς τα πίσω. Αντεπίθεση για τους φιλοξενούμενους. Αλλά εκεί το τάκλι είναι αποτελεσματικό που κάνει ο Λένο. Πάνω στον Ντόσκα, η μπάλα περνάει πλάγιο. Το πλάγιο με τον Καραγκούνη να εκτελεί. Με το στήθος ξαναπήρε την μπάλα από το συμπέκτη του. Καραγκούνη στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Λένο. Όμως έχει ανοίξει αρκετά την μπάλα. Πολύ κοντά ο ρέφερη, αυτός που έχει να συνεχιστεί. Και ο Θεοδωρόπουλος στο βολέ. Δεν μπορεί ο Μαρμαράς, κεφαλιά από τον Καραγιόπουλο. Κερδισμένος ο Καλογύρου, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από το άλλο οχτάρι, τον Νίγκο. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Ερίκος με ένα γέμισμα προς τον Μακαριό. Την μπάλα κόπηκε και απομακρύνθηκε. Κεφαλιά του Θεοδωρίδη πάνω στον Μετενίδη, ο οποίος βρήκε τον Τσικαδέρη. Αυτός έχασε κοντρόλ. Χάθηκε η ευκαιρία αντεπίθεσης για τους φιλοξενούμενους. Η σέντρα για τον Μακαριώτη είναι καλή, αν και κατέβασε το γρήγορο μαρκάρισμα του αντιπάλου του. Ήταν αποτελεσματικό, η μπάλα διώχθηκε και στη συνέχεια ο Βαφιάδης ξεπέρασε όμορφα τον Ντόση, αλλά δεν κατάφερε να προλάβει την μπάλα. Γλιστράει αρκετά ο αγωνιστικός χώρος. Από το πρωί βρέχει στον Πειραιά. Βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο και στις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών, όμως όπως και να το κάνεις, αρκετό νερό. Ο αγωνιστικός χώρος σίγουρα θα δημιουργεί προβλήματα στα κοντρόλ και στο άνοιγμα της μπάλας.